Καλώς ήρθατε σε ένα συλλεκτικό, θα έλεγα, podcast. Μια φορά κάθε χρόνο. Μια φορά, ας πούμε, κάθε μακάρι να μαζευόμαστε και οι τέσσερις κάθε χρόνο. Μια φορά ανά τέσσερα χρόνια. Μια φορά ανά τέσσερα. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε full παρέα σήμερα και έχω χάρη πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι και γιορτές, οπότε ό,τι καλύτερο να είμαστε όλοι μαζί παρέα. Λοιπόν, να παρουσιάσω από δεξιά προς τα αριστερά. Από εδώ έχουμε τον Γιώργο που τον γνωρίζετε από τη βασικά όλους σου γνωρίζετε. Καλησπέρα. Δεξιά καλησπέρα, εδώ είναι ο Γιώργος. Δίπλα μου είναι ο υπερπροσδακτής Ανδρέας. Και αριστερά ο guest star αυτής της εκπομπής εδώ πέρα. Αυτού του podcast. Ο Νίκος. Πάμε ένα χειροκρότημα όλοι μαζί που μαζευτήκαμε. Πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για πολύ ωραία θεματάκια, αλλά να ρίξουμε τίτλους. Πριν μιλήσουμε για αυτά τα ωραία πραγματάκια, πάμε λίγο στο χορηγό αυτού εδώ του επεισοδίου. Διακόπτουμε λίγο τη ροή του προγράμματός μας για να σας μιλήσω για τον στυλοβάτη αυτού εδώ του καναλιού. Για την εταιρεία που δεν θέλει να φύγει από κοντά μας. Για το VPN Surfshark. Και ακούστε τώρα τι ωραίες μαγκές μπορείτε να κάνετε με το VPN της Surfshark. Θες να δεις μια ταινία, ρε παιδί μου, κοιτάς το Netflix το ελληνικό και δεν την έχει μέσα, αλλά την γκουγκλάρεις και βλέπεις ότι υπάρχει στο Netflix της Αγγλίας ή της Γαλλίας ή της Ιταλίας. Ανοίγεις το Surfshark, πατάς όποια χώρα θέλεις εσύ, αλλάζει IP σου, ξαναμπαίνεις στο Netflix και μπαμ, έχεις την ταινιοθήκη της εκάστοτε χώρας που διάλεξες. Επίσης, ακόμη το HBO Max δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω το λόγο, αλλά ακόμη δεν έχει έρθει. Δεν σε νοιάζει καθόλου εάν έχεις συνδρομή στη Surfshark. Ανοίγεις το application της Surfshark, επιλέγεις Αμερική και μπαμ! Κατευθείαν μπορείς να φτιάξεις λογαριασμό στο HBO Max και να δεις όλα του τα προγράμματα πριν από όλους τους άλλους. Επίσης, κυρίες και κύριοι, πολύ σημαντικό, έχοντας το VPN της Surfshark ενεργοποιημένο, είστε εντελώς ασφαλείς και μπορείτε να σερφάρετε άνετα στο ίντερνετ χωρίς να σας νοιάζουν οι hackers, οι scammers και γενικά όποιος θέλει να σας κλέψει τα αρχεία σας. Μόλις αντιληφθεί, παιδιά, το Surfshark ότι κάποιος πάει να σου κάνει μαλαγανιά, μπαμ, σου πετάει ειδοποίηση και σου λέει θα στο πάρουν όλα, ρε, πρόσχε. Δηλαδή, ρε, παιδιά, τι άλλο θέλετε να κάνει, καφέ, θέλετε να σας φτιάξει. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή βλέπετε το Menchill και επειδή είναι και Χριστούγεννα, μπορείτε πατώντας το link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή και βάζοντας τον κωδικό Tom Enchill να κερδίσετε 85% έκπτωση και τους 3 πρώτους μήνες δώρο. Αυτά ισχύουν μέχρι τις 31 του μήνος. Και μπαίνεις λοιπόν όπου γουστάρεις και μπορείς και σερφάρεις και με ασφάλεια. Και όλα αυτά με ούτε 2 ευρώ το μήνα. Εάν λοιπόν θέλεις να στηρίξεις αυτό το κανάλι, πάτησε στο link που θα βρεις από κάτω και βάλε και κωδικό Tom & Chill. Και αν κάνεις και VPN συνδρομή, στηρίζεις και εσένα τον ίδιο. Σλάς την ίδια. Επιστροφή στο βίντεο. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ πέρα για να μιλήσουμε για ένα άκρο στενάχωρο. Στενάχωρο, καλά δεν το πάω. Στενάχωρο. Ε? Σπαστικό θέμα όμως. Ναι, ένα περίεργο το θέμα τέλος πάντων. Αυτό σπαστικό. Τη σαπουνόπερα που έχει καταντήσει η DC. Και μιλάμε φυσικά για τη γενική αλλαγή του σύμπαντος της DC, του κινηματογραφικού σύμπαντος. Αλλά η αφορμή, ρε παιδί μου, η μεγάλη είναι η απομάκρυση του Χένρι Καβίλ από το ρόλο του Σούπερμαν. Για ακόμα μια φορά. Για ακόμα μια φορά. Έρχεται, φεύγει, έρχεται, φεύγει. Εντάξει, θα δούμε. Την άλλη εβδομάδα μπορούμε να ξανακάνουμε πότε να μιλάμε για την επιστροφή. Μπορεί να έχει μπλακάτα από το και του Σούπερμαν. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή για όσους δεν ξέρετε. Η Warner, ρε παιδί μου, το 2021 έκανε μια συγχώνευση με τις εταιρείες AT&T και τη Discovery. Οπότε τι γίνεται, με αυτή την συγχώνευση ήρθανε και αλλαγές, πήρε την μπάλα και η DC, ρε παιδί μου, το κινηματογραφικό σύμπαν της DC τραβάει στο όρι ταυτόχρονα όσο τραβάμε βίντεο, ρε, είναι τόσο μπροστά. Αποφασίστηκε με αυτή την αλλαγή, τα έχω γραμμένα, παιδί, δεν θυμάμαι, αποφασίστηκε με αυτή την αλλαγή η νέα εταιρεία που δημιουργήθηκε, η Warner Bros. Discovery, το ψάξανε πολύ το όνομα, δηλαδή Warner Bros. Discovery, Warner Bros. Discovery, θα βάλω και τα δύο μαζί, ότι θα αναλάβει έως και 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρεώσεις για τα cancel που θα κάνει. Οι τύποι δηλαδή θα κυρώσουν τόσο πολλά project, τα οποία θα στοιχίσουν έως 4,3 δις. Όπως είπα και πιο πριν, η μεγάλη αλλαγή είναι στο σύμπαν της DC, όπου ανέλαβαν δύο καινούργιοι άνθρωποι. Στην ουσία, ρε παιδί μου, είναι η Kevin Feige, όπως είναι ο Kevin Feige στη Marvel, έτσι θα είναι και αυτή στην DC. Και μιλάμε για τον James Gunn, που τον ξέρουμε και από τα The Suicide Squad που έχει κάνει την ταινία,
αλλά και στη Marvel τα Guardians of the Galaxy. Αυτό τώρα παίζει μπάλα και στα δύο συμπάντα. Όχι, αυτό από τη Marvel τελειώνει τώρα. Βγάζει το 3 και τέλος. Το Guardians of the Galaxy και τελειώνει. Okay. Και πηγαίνει στην DC μια για πάντα. Και μαζί του σε αυτό το. Πώς να το πούμε. Σε αυτό το task που του έχει δώσει η DC είναι και ο Peter Safran. Αυτή είναι η επικεφαλής του νέου ενιαίου σύμπαντος της DC που από DC EU γίνεται DCU. MCU, DCU. Ο Henry Cavill πριν 1,5 μήνα βγαίνει, μάλιστα δεν βγήκε. Ο The Rock, κλασικά. Ο The Rock που σε λίγο θα ανεβάζει και τα δικά μου, ρε. Θα βγάζει τα δικά και για μένα. Δημοσιεύσεις που μας τα κάνει τούμπανα στο Instagram. Ναι, ρε, γαμώτο. Επειδή ρε παιδί μου έκανε ένα διάλειμμα από το να κάνει αγαθεουργίες και να τα βάζει βίντεο. Βοήθησα τη γιαγιά μου, πήρα στη μάνα μου ένα σπίτι. Πήγα σε άστεγους και τους αγόρασα τέτοιο. Τραβά. Λοιπόν, πάρα να φας. Πάω στο γυμναστήριο που γίνει τέρας, αλλά δεν περνώ αναπολικά. Δεν έχει ρεκ, φέρ το φάγιο εδώ. Δεν έγραφε. Από το στόμα του, άμα το ακούσει. Λοιπόν, έκανε ένα διάλειμμα και βγάζει ρε παιδί μου την ανακοίνωση του Henry Cavill ότι επιστρέφει ως Σούπερμαν. Μια εβδομάδα μετά την πρεμιέρα του Black Adam, δηλαδή. Η οποία έπαιζε, συνέχιζε και έπαιζε. Ναι, πρώτη εβδομάδα προβολής της ταινίας Black Adam, βγαίνει και κάνει spoil στην ουσία την επιστροφή. Εντάξει, έχει περάσει και μια εβδομάδα. Εντάξει, μια εβδομάδα έχει περάσει, δεν πέρασε ένας μήνας. Δεν μπορούσε να περιμένει. Είναι προφανέστατο γιατί το έκανε αυτό, παιδιά. Γιατί. Ήθελε να τον δουν. Δεν είναι αυτό. Ήθελε να πουλήσει η ταινία του γιατί. Κακά τα ψέματα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ξέρανε από πριν ότι ο Henry Cavill δεν θα συνεχίσει ο Σούπερμαν. Το ξέρανε. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν γίνεται να είσαι τόσο μεγάλη εταιρεία, να βγαίνεις πριν 1,5 μήνα και να λες ο Henry Cavill επιστρέφει ο Σούπερμαν. Αου, να τρελαίνεις τον κόσμο, να τον χαϊπάρεις και αυτά. Και μετά από 1,5 μήνα να λες ότι φεύγει. Δρόμο. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι μπακάλικο. Ο James Gunn, ας πούμε, δεν ήξερε πριν 1,5 μήνα ότι θέλει να κάνει κάτι καινούριο στο κινηματογραφικό. Δηλαδή πιστεύω ότι θα πατώσει τον Black Adam και είπα να βάλω και αυτό το μπάσκετ. Πάντα το κρατήσανε για τον Black Adam, ναι. Γιατί πάτωσε. Ό,τι φάμε. Δεν πάτωσε. Πήγε καλά. Αλλά πήγε καλά γιατί λόγω αυτού του hype και επιστρέφουμε. Την είδε στο σινεμά την ταινία εσύ, τον Black Adam. Ναι, ναι, πού θα το δω αφού δεν είναι πειρατή. Δεν γινόταν και να το δει. Φωνάζανε όλοι στο τέλο. Φωνάζανε στο τέλο μόνο. Στα credit. Ναι, μόνο στο τέλο. Εγώ θέλω να μου πει ο The Rock τελικά τι άλλαξε στην ιεραρχία της δύναμης στην DC. Τώρα. Ποια DC πλέον. τι άλλαξε τελικά, θα είναι αυτός, θα συνεχίσει, δεν θα συνεχίσει, τι θα γίνει τώρα. Ποιος ο The Rock. Ναι. Αν και το Shazam franchise δεν το έχουν πειράξει, δεν το έχουν ακουμπήσει ακόμα. Γιατί είναι Shazam αυτό στην ουσία. Ναι. Τα υπόλοιπα όμως δεν τα έχουν πειράξει. Τα έχουν ακυρώσει όλα. Δεν έχω καταλάβει. Ακύρωσαν το Wonder Woman 3. Okay. Και την ηθοποιώ σαν ηθοποιή την Wonder Woman. Τέλος. Ωραία. Σαν Νταϊάννα, δεν θα ξανά είναι η Γκαλ Γκάντοτ. Εντάξει, δεν πειράζει. Το δέχομαι. Ναι, ναι, το ακούω. Εντάξει, δεν έπαιρνε και Όσκαρ γυναικείου πρώτου γυναικείου ρόλου, αλλά ναι. Τι γουστάω, ήταν ωραία. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, το ακούω. Η πρώτη ήταν ωραία. Η πρώτη ήταν. Όλε τι ταινίε ήταν ψιλοκομπλέ τη πρώτη. Τη δυσάρχη η πρώτη. Αν εξαιρέσει το Suicide Squad. Ναι, που είναι ένα λάθο. Τεράστιο λάθος, όλα τα άλλα ναι. Το Flash παραμένει διότι είναι έτοιμο και αυτά. Απλά βγάλανε, βγήκε τώρα η είδηση ότι έβγαλαν τα cameos που θα κάνανε η Wonder Woman και ο Superman. Γιατί είχε και Cavill μέσα και Gal Gadot και τα κόψαν. Εντάξει, και το Flash πέρασε λίγο. Στο Flash είναι ο ίδιος ηθοποιός. Ο Ezra Miller. Αυτός που τρέχει με κάτι εξωδικαστικά. Και... Ναι, που φέρνει κόσμο στα μπαρ. Και αυτό πέρασε λίγο δύσκολα το Flash. Αυτό παραμένει. Michael Keaton παραμένει μέσα στο The Flash, θα έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Ben Affleck θα είναι εκεί τελευταία του εμφάνιση και αυτός σταματάει ως Batman. Ο Ben Affleck που θα κάνει τελευταία εμφάνιση. Στο The Flash. Okay. Έχει χαιρετήσει τους άλλους ο Ben Affleck από καιρό τώρα. Ναι. Ο Aquaman. Ο Aquaman ακόμα δεν έχει. Δεν νομίζω αυτοί όλοι σταματάνε. Τέλος με αυτά. Θα βγει σίγουρα το Aquaman 2. Νομίζω ότι θα βγει το Flash, θα βγει το Aquaman 2 και τέλος. Θα βγει το Shazam του Fury of Gods και θα. Και τέλος. Δεν κόβουν όλες τις ταινίες αφού κόψανε τόσο. Γιατί έχουν γυριστεί ήδη αυτές. Πώς τι θα κάνουν, θα μπουν μέσα. Πρέπει να βγάλουν λεφτά. Δεν έχουν βγάλει ένα τίτλο για το Aquaman. Ναι, μα δεν γίνεται, ρε. Δεν γίνεται να μην. Θα βγουν αυτές γιατί είναι ολοκληρωμένες και πρέπει να βγάλουν λεφτά. Στο καινούριο universe. Ο Batman του. Άκου, είπε, βγήκε μια φήμη. Παιδιά, όταν σας λέω ότι τα έχουν κάνει στην DC.
Μιλάμε, τα έχουν κάνει μπάχαλο. Τα έχουν κάνει μπάχαλο. Όχι, του Πάτινσον λες. Ενώ είχαν πει όχι, μετά βγήκε μια φήμη μετά την αλλαγή που έγινε με τον Καβίλ και αυτό ότι προσπαθεί, λέει ο James Gunn με τον Matt Reeves, να βρουν έναν τρόπο να βάλουν τον Batman του Πάτινσον μέσα στο καινούργιο ενιαίο κινηματογράφο. Και βγαίνει ο Matt Reeves μετά από μια μέρα και λέει όχι, το διέψευσε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τώρα παιδιά βγάζει να τι ισχύει και δεν ισχύει. Αυτό δεν φταίνει οι ίδιοι, μπορεί να είναι απλά φήμη. Μπορεί, απλά φήμη, δεν ξέρω. Πάντω γίνεται. Συνάντηση, ξέρω εγώ. Ωραία, άρα στην DC τι θα ισχύει, θα υπάρξει μάλλον στο ενιαίο κινηματογράφο ένα άλλο Batman και ο του Πάτινσον θα συνεχίσει μεμονωμένα. Νομίζω αυτό θα ήταν το καλύτερο κιόλας. Ναι. Σαν project να μείνει μόνο στο όχι. Ναι, ναι. Υπάρχει το σενάριο να μην υπάρχει Superman, Batman και να βγάλουν δεύτερους δεύτερες κατηγορίες ήρωες. Όχι, γιατί για Superman ήδη είπε ο James Gunn ότι θα καταπιαστούν με μικρής ηλικίας. Θα το πάνε από την παιδική ηλικία του Superman. Γι' αυτό και δεν κολλάει ο Καβίλ και παίρνουν καινούργιο ηθοποιό. Θα πάρουν ένα νέο ηλικία. Εσείς Καβίλ θα θέλατε? Τώρα, σαν συνέχεια. Καβίλ σε Σούπερμαν. Ναι, είναι ο καλύτερος Σούπερμαν και εμφανισιακά και υποκριτικά και για μένα. Για μένα. Εγώ τον γουστάρω. Εντάξει, ό,τι έχει κάνει όμως είναι κομπλέ ταινίες, ρε παιδί μου. Χαίρεσαι να το βλέπεις στο κινηματογράφο. Ναι, του ταιριάζει. Για μένα γεννήθηκε για αυτό το ρόλο. Είναι, έχει τις γωνίες. Δεν λέω για το Σούπερμαν, γενικότερα. Ακόμα και στις ταινίες του Netflix, παιδί μου, παίζει το Sherlock Holmes. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ωραία. Είναι. Δηλαδή, ναι, είναι ευχάριστη η εικόνα σου. Και στο Witcher είναι πολύ. Εγώ θεωρώ ότι υποκριτικά θέλει δουλειά. Στο Witcher νομίζω ότι είναι καλύτερο από όλα. Πολύ ωραίο, ναι. Ναι, ναι, θέλω να σου πω κάτι. Και οι ταινίες που παίζει δεν είναι κάτι τρελές, δεν έχουν τρελές απαιτήσεις υποκριτικά. Ναι, εντάξει, οκ. Σαν Sherlock Holmes, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου. Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικό με αυτό που έχει συνηθίσει. Ναι, δεν τον μπορώ καθόλου, δεν ξέρω τι μου αρέσει. Δεν του κολλάει. Δεν μπορώ να βλέπω το Σούπερμαν. Δεν μπορώ να βλέπω το Σούπερμαν. Δεν βλέπω το Σούπερμαν. Μα δεν μπορώ να βλέπω το Σούπερμαν. Είναι έτσι, ρε φιλέ. Ναι. Τι είναι, τι πηγαίνει γυμναστήριο 5 στα 7 ο Σέρλοκ Χόλμ. Πότε προλάβει να λύσει μυστήρια, να μάθει όλα αυτά και να γίνει την κοινωνία του. Αν και είναι καλό το αποτέλεσμα, είναι άστοχη επιλογή του. Και ξέρει τι έγινε. Τώρα που φέρανε τον και καλά τον Καβίλ στην DC πριν, τον βγάλανε από το Witcher. Από το Witcher. Τώρα θα γίνει να ξαναγυρίσει στο Witcher. Έστω τηλεφώνημα. Όχι, κάτσε. Βγάλανε από το Witcher. Από το Witcher το βγάλανε για να είναι στην DC. Ναι, το βγάλανε λίγο πριν στην DC. Θα τον ξαναπάρουμε πίσω. Όχι. Είπε τώρα ξεκινάει η σειρά Warhammer από το παιχνίδι. Δεν ξαναγυρνάει. Το Warhammer, ότι και από δική του πρωτοβουλία για να το κυνήγησε αυτό να γίνει. Όπως και το The Witcher. Ναι, αυτό το είχε κυνηγήσει και τώρα τελικά είναι απ' έξω. Ο οποίος σε Καβίλ έχει κάνει δηλώσεις. Το αρέσει ο Σούπερμαν, θέλει να παίζει, μετά δεν θέλει να παίζει. Witcher το αρέσει. Δεν θέλει, αυτό θέλει. Άλλο το αφήνουμε. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα, ρε παιδί μου, είναι ότι να ξεκαθαρίσουμε κάτι καταρχάς, γιατί βλέπω και από τα σχόλιά σας και από το Instagram και στο poll που έβαλα εδώ πέρα στο YouTube. Πολλοί ρίχνετε την ευθύνη στους δύο καινούριου που ανέλαβαν να έχουν το τιμόνι, ρε παιδί μου, του νέου κινηματογραφικού σύμπαντος στην DC και πιο πολύ το James Gunn, γιατί αυτόν ξέρετε περισσότερο από τον... Ξέρουμε βασικά, γιατί όχι ξέρετε, ξέρουμε όλοι περισσότερο και είναι αυτός που φαίνεται περισσότερο. Παιδιά, δεν φταίει ο James Gunn. Του James Gunn του είπαν οι άνθρωποι, θέλουμε να κάνεις ένα ολοκένουργιο κινηματογραφικό σύμπαν. Δεν πήγε ο James Gunn μια μέρα, έδωσε κλωτσιά στην DC στην πόρτα, μπήκε μέσα και λέει δρόμο όλοι, θα φτιάξω εγώ κάτι καινούριο. Είναι εντολή, έχει πάρει εντολή. Εντάξει, πεις δεν ξέρεις το παρασκήνιο, ρε φίλε. Απ' την άλλη, όταν θες να φτιάξεις κάτι καινούριο, πρέπει να σταματήσεις με το παλιό. Ναι, αν θες να κάνεις κάτι διαφορετικό, κάτι να χτυπήσεις τη Marvel, δεν μπορείς να κρατάς ακόμα συνδέσεις με το παλιό που δεν πέτυχε. Όχι, και εγώ συμφωνώ. Που το παλιό ήταν promising, ρε παιδί μου, ήταν πολλά υποσχόμενο, απλά ήταν πολύ βιαστικό. Δηλαδή, βγάζανε ταινίες, το κάνατε. Δεν υπήρχε πλάνο, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε πλάνο, ήταν. Ας βγάλουμε μερικές ταινίες. Δηλαδή, ναι. Και το σύμπαν του Σνάιντερ που είχε φτιάξει. Αν το διάβαζες τι ήθελε να κάνει, τι είχε οροματιστεί, δεν ήταν κακό. Ναι, σαν απλά ιδέα. Ήτανε... Δεν τον άφησαν να το κάνει τον Σνάιντερ. Δεν τον άφησαν, δεν υπήρχε πλάνο, δεν υπήρχε χτίσιμο. Δηλαδή βγάζαμε μεμονωμένες ταινίες, άντε το Justice League. Δεν πήγε. Ήταν αποτυχημένες κάποιες. Ήταν αποτυχημένες ή φαινόταν ότι δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα πλάνο συγκεκριμένο. Απλά βγάζανε. Επίσης η επιλογή των ηθοποιών δεν είναι άσχημη. Όχι, το κάστρο ήταν πολύ καλό. Το κάστρο ήταν καλό. Δηλαδή, εμένα ο Ben Affleck δεν μ' άρεσε σαν Batman. Πολύ. Εγώ το γούσταρα και εγώ θεωρώ κανένα δεν απέτυχε σαν cast. Ήταν πολύ καλό. Ναι, όχι, δεν απέτυχε κάτι. Απλά θα μπορούσε να έχει κάτι καλύτερο στο Batman. Ναι. Κάτι άλλο, κάτι πιο φρέσκο. Ας πούμε, αν ήταν έξυπνοι και κάνανε το σύστημα της Marvel, θα μπορούσαν ας πούμε, να έχουν βάλει τον Flash από τη σειρά μέσα στις ταινίες. Και αυτό είναι το κόλπο που πάνε να κάνουν τώρα. Πάνε να κάνουν σειρές και ταινίες. Και ταινία μαζί από HBO Max, γιατί βγήκε το HBO Max τώρα. Οπότε, όπως το Disney Plus, πάνε να τα κάνουν ένα τώρα για να φέρουν από το σινεμά στην πλατφόρμα και την πλατφόρμα στο σινεμά. Πάνε να κάνουν το γνωστό marketing trick της Marvel, τέλος πάντων. Αυτό
το πράγμα που ανακάνουν. Το οποίο εμένα δεν μου αρέσει πολύ. Ούτε εμένα, και φαίνεται ότι η Marvel δεν τα πολύ καταφέρνει, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά μιλάμε για την DC προς το παρόν. Πιο μετά μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο για τη Marvel. Τι ήθελα να πω, ότι εγώ μπορώ να δεχτώ το ξύλωμα και την αλλαγή, δεν μπορώ να δεχτώ την κοροϊδία. Ναι. Γιατί η DC, η Warner μάλλον, κοροϊδεύσε. Ήτανε κοροϊδία αυτό που έκανε. Στο Black Adam δεν κοροϊδεύσε. Κοροϊδεύσε. Ναι, αυτό λέω. Ήτανε κοροϊδεία. Δεν μπορώ να πιστέψω, ό,τι και να μου πει, όποιο και να βγει και να μου πει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν το ξέραν. Το ξέραν και το κάνανε επίτηδες για να πουλήσουν. Και το θέμα ποιο είναι, ότι ο James Gunn έφαγε τόσο κράξιμο καημένο που υποχρεώθηκε μετά να βγει και να πει ότι ναι, διώξαμε το Henry Cavill ως Superman, αλλά στο μέλλον μπορεί να ξανασυνεργαστούμε αν υπάρξει κάποιο πολύ συμπαντικό. Που δεν θα γίνει αυτό, απλά το πηγαίνει. Ναι, κάποιο τέτοιο, κάτι τέτοιο, για να εξομαλύνει λίγο την κατάσταση, ρε παιδί μου, αλλά ούτε καν. Επίσης, κάπου στις σκιές, βέβαια πριν αλλάξουν όλα αυτά και τέτοια, υπήρχε και μια ταινία Superman με τον Michael B. Jordan πρωταγωνιστή. Ως Valjean Superman. Όχι, καθόλου φήμη. Είχε ανακοινωθεί κανονικά. Είχε βγει κανονικότατο ότι θα βγει. Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Michael B. Jordan. Και δηλαδή, εμένα, και νομίζω ότι θα ταιριάζει. Ανυπομονώ τώρα να βγει το Creed 3. Εκείνη εκπληκτικό. Θα είναι υπέροχο. Εγώ θεωρώ ότι θα του ταιριάζει σαν Superman. Είναι και θηρίο. Ναι, είναι θηρίο. Είναι θηρίο. Πιστεύω θα του πήγαινε. Και υποκριτικά είναι decent, μια χαρά. Δεν... Έχεις δει Peacemaker, Peacemaker σειρά. Με τον John Cena. Με τον John Cena. Όχι. Παράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Λίγο. Ρε, τώρα προσκεφτείς γιατί το λατρεύουνε. Ναι, έχω σταματήσει να βλέπω σειρές τώρα. Το έχεις κινήσει να το δεις. Είχα δει ένα επεισόδιο έτσι λόγω John Cena, γιατί βλέπω πολλά. Πέταγε πολύ στο TikTok. Αυτό που δεν μπορώ να το δω. Εμείς πώς είχαμε δει 3-4. Εμείς είχαμε δει 4. Αυτό που δεν μπορούσα να το δω. Σε ποια πλατφόρμα είναι. Στο HBO Max. Okay. Το σκηνοθετεί και το γράφει και ο James Gunn και αυτό. Που έχει κάνει για το The Suicide Squad. Το μεταξύ με το Suicide Squad θα γίνει τώρα. Έλατε, γι' αυτό. Αυτό δεν υποτίθεται ότι το κάνανε ξανά. Για να ξαναδείξει. Πιο πετυχημένο. Κάτσε, αυτό ήταν το 2. Όχι. Α, καλά, μην το πιάσουμε αυτό. Μην το πιάσουμε. Είναι soft reboot, αλλά remake που σέβεται. Ήταν καλύτερο από το πρώτο. Ναι, προφανώς. Εγώ να φτιάξω ταινία θα είναι καλύτερη από το πρώτο. Απαράδεκτο. Δηλαδή, κάτσαν σε ένα τραπέζι, κάναν την πρώτη πρωτοβουλία που κάνανε. Ναι, ρε. Την είδανε και λένε αυτή είναι την ταινιάρα. Αυτό κάνανε. Όχι, προφανώς δεν το κάνανε αυτό. Την είδανε, δεν τους άρεσε. Βάλανε άλλους να κάνουν edit. Την ξαναφτιάξανε, δεν τους άρεσε. Και μετά πήραν τα δύο edit, τα ενώσανε σε ένα και βγάλανε την. Και ό,τι γίνει, ό,τι γίνει. Και βγάλανε ό,τι να είναι. Δηλαδή, ήταν χάλια, κακός χάλια. Ήτανε... Μπορεί να πει κάποιος ότι το Suicide Squad το πρώτο είναι ας πούμε η DC, το ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της, σε μια ταινία. Η οργάνωσή της, όπως το ναι. Βγήκε σε μια ταινία. Ήταν περίεργο γιατί είχε αρχικά πολλούς χαρακτήρες και στο τέλος όλοι ήταν άχρηστοι εκτός από 2-3 ρε παιδί μου που σώσανε τη φάση με τον κακό. Δεν υπήρχαν ρόλοι. Χάλια. Επίσης τώρα το ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, αλλά αυτό σημαίνει ότι σαν Harley Quinn η Μάρκο Ντρόμπι μπορεί να μην συνεχίσει. Ναι. Βασικά κατά 99% δεν θα συνεχίσει. Κανένας δεν θα είναι. Εντάξει, αυτή είναι δεύτερη κατηγορία ρόλη. Μεγάλη ρόλη είναι ο Aquaman. Harley Quinn. Έχει σε όλο ταινία. Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχει. Δεύτερο ρόλο είναι Harley Quinn. Σαν χαρακτήρα δεν είναι Superman. Έχει ρε. Το Birds of Prey. Ναι, αλλά σαν χαρακτήρα δεν είναι στο επίπεδο Superman, Batman, Flash και τέτοια. Είναι... Εντάξει, ναι, ρε παιδί. Εντάξει, ναι, βέβαια, ναι. Επειδή παίζει Μάρκο Ντρόμπι, έχει μεγάλη επιτυχία ο ρόλος. Έχει επιτυχία. Ταιριάζει κουτί. Πούλησαν πολλές στολές στις αποκριές. Ναι, πουλ. Καλά και πριν είναι πουλαγή η Harley Quinn, αλλά με την τέτοια πούλησε περισσότερο. Η οποία δεν σα αρέσει γενικά στο ρόλο τη Harley Quinn. Πες εσύ, Αντρέα, που δεν έχει μιλήσει στο σειρά, πες μας. Εντάξει, τη ταιριάζει πολύ, πιστεύω, ναι. Ναι, ταιριάζει, ναι. Σ' αρέσει, ε. Είναι από αυτούς που δεν έχει γεννηθεί για αυτό το ρόλο, όπως ναι. Ο Henry Cavill για το Superman. Αλλά ναι. Εντάξει, ναι, της ταιριάζει πάρα πολύ. Ναι. Ε, ναι. Σένα. Αδιάφορη μου. Σου περνάει τόσο αδιάφορη. Έτσι και εμένα να σου πω την αλήθεια. Είναι αδιάφορη. Και ποια θα έπαιζε όμως τη Harley Quinn. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ ποια θα την έπαιζε. Και γιατί να παίξει κάποια που είναι γνωστή. Μπορεί να μία που δεν την ξέρει, μία που παίζει μια σειρά και είναι πολύ καλή και μπορεί να το. Να το υποστηρίξει. Όπως κάνει στο Lord of the Rings που είναι καινούργιο ηθοποιός εντελώς. Στο Rings of Power. Που είναι καινούργιο ηθοποιός εντελώς, δεν ξέρω. Πολύ κακό παράδειγμα, αλλά ναι. Εντάξει, το έκαναν όμως. Ναι, δηλαδή, εμένα μου είναι αδιάφορο. Δηλαδή, και οποιαδήποτε άλλη και, πουλες, ναι. Οποιαδήποτε άλλη και να έβαζες, θα σου απέδιδε. Είναι και ο ρόλος έτσι, είναι και το make-up. Είναι δύσκολος ρόλος.
Εντάξει, μην την κατακρεουργήσουμε τώρα. Όχι, μάλλον, όχι, μα δεν λέμε. Λέμε ότι είναι. Δεν σου λέω ότι είναι. Εγώ τη θεωρώ κακή. Δεν σου λέω όμως ότι είναι και η τέλεια. Δεν είναι wow. Πήρε κάτι και το έκανα δικό της και δούλεψε, ρε παιδί μου. Εγώ τη θεωρώ ότι. Ναι, αυτό δούλεψε. Για το Peacemaker το περάσαμε πολύ στο τέτοιο. Το Τζον Σίνα πώς σας φαίνεται σαν Peacemaker καταρχάς. Αρχικά εσύ αυτό τώρα τι γίνεται. Το αναβολικό. Λες και πήρες ένα αναβολικό και τότισες. Ναι, ρε, μ' αρέσει. Με μια αποκριάτικη στολή. Και το... ναι. Είναι καλό όμω, εμένα μου αρέσει. Εσύ είναι καρικατούρα όμω, είναι γενικότερα. Μα αυτό θέλει. Του ταιριάζει αυτό ο ρόλο. Αυτό, θέλει... αυτό είναι ο ρόλο. Δεν είναι ηθοποιό, αλλά αυτό είναι ο Τζον Σίνα. Κοίτα, εμένα μου αρέσει ο Τζον Σίνα στο ρόλο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Νιώθω ότι τον υποστηρίζει και τον έχει. Τον τελειοποιεί κιόλα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά δεν μου αρέσει καθόλου, ειδικά στη σειρά. Στην ταινία μου αρέσει. Στη σειρά δεν μου αρέσει καθόλου το χιούμορ της. Είναι αυτό το αμερικάνο. Είναι full αμερικάνικο. Καταλαβαίνω πάρα πολύ την επιτυχία της σειράς γιατί στην Αμερική θα το γουστάρουν αυτό το χιούμορ. Έχει και χειροκρότημα. Ναι, όχι. Όχι, αυτό μόνο. Μπορούσε, μόνο θέλει. Ξέρετε τι μου τη δίνει στη σειρά. Ενώ ρε παιδί μου, κάποιες φορές γελάς, νιώθω ότι είναι όπως είναι το Thor το Love and Thunder. Ότι κάθε 5 δευτερόλεπτα πρέπει να κάνουμε αστείο. Sonic and Dale. Πρέπει να αγκαστικά να είναι αστείο. Άλλο, δεν μας είχες πει για το Love and Thunder. Όχι, όχι, όχι. Τώρα μιλάμε για εσύ. Συγγνώμη, στο τέλος θα πούμε και λίγο για το Marvel. Κρατήστε το. Δεν τα είχαμε πει. Ναι, ναι, δεν είχαμε πει για το Love and Thunder. Κρατήστε το, κρατήστε το. Αλλά έχω πολλά να πω για αυτήν. Ωραία, ωραία, στο τέλος. Στο τέλος θα μιλήσουμε, τώρα μιλάμε για την DC. Με εξαγριωμένος με αυτήν. Ναι, ρε, φίλε. Λοιπόν, κράτα την εξαγρίωσή σου για το τέλος. αυτό δεν γουστάρα στο Peacemaker. Καταλαβαίνω σε όσους αρέσει, όσοι γουστάρατε αυτό το χιούμορ. Εγώ, παιδιά, δεν μπόρεσα να συνεχίσω με το τέταρτο επεισόδιο. Θα το συνεχίσω όμως, θέλω να την τελειώσω. Είναι δύσκολο. Γιατί ξέρω ότι έχει ωραίο τέλος η πρώτη σεζόν. Εγώ δεν είναι ότι ήθελα να το σταματήσω, αλλά αφού το σταμάτησατε. Μαγκαστικά, Ναι, παιδιά, ειδικά στο τέταρτο, μέχρι το τέταρτο επεισόδιο, είδαμε με το ζόρι τα τελειώνα τα επεισόδια. Δεν μπορούσα να το. Είναι μεγάλα. Είναι μονόωρα. Είναι μεγάλα, ναι. Αλλά δεν μπορούσε αυτό το συνεχόμενο το αστείο. Τρολ στο τρολ. Αυτό κουραστικό. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Είναι αυτό με την περίεργη στολή. Ναι, που φοράει αυτό το κράνο στο περίεργο. Είναι όλο περίεργο. Είναι περίεργο. Καταλαβαίνω σε αυτού που του αρέσει αυτή η περίεργη, σε αυτού που τον αγαπάνε, ίσω από τα κόμικ. Το καταλαβαίνω. Εμένα δεν μου αρέσει. Ας πω, τον αγαπάει την ο Τζον Σίνα και βλέπουμε τα WWE. Ξέρετε τι θέλω να μου πείτε, πώς σας φαίνεται, μια και μιλάμε για την DC. Θέλω να μου πείτε για το Joker το 2 που βγαίνει musical. Πάμε, παίζουμε εσύ πρώτα. Καταρχάς να πούμε ότι βγαίνει Joker 2, ήδη ξεκίνησαν τα γυρίσματα. Ο Joaquin Phoenix πάλι είχε γίνει σαν. Σαν τηλεγραφόξυλο. Πραγματικά respect γι' αυτό. Το κάνει και δεύτερη φορά ο τύπος. Απίστευτο. Και έχουμε το new big entry που είναι η. Lady Gaga. Σε ρόλο. Όχι Harley Quinn θα έλεγα. Αλλά είναι επιβεβαιωμένο. Όχι, είναι, απλά δεν θα είναι η Harley Quinn, θα είναι στο πρώιμο στάδιο που είναι ψυχολόγος και θα είναι musical. Για όσους δεν ξέρουν αυτό να πούμε, θα είναι musical η ταινία. Musical. Για πες. Κοίτα, μόνο και μόνο επειδή είναι κόντρα στα expectations που είχαμε όλοι για το Joker 2, μόνο και μόνο που έχετε κόντρα. Κανένας δεν το περίμενε καταρχάς όταν ήταν. Όλοι περίμεναν να δούμε ένα πολύ ωραίο Joker 2. Καλά, εγώ δεν ήθελα να βγει δεύτερη ταινία Joker, αλλά. Ή θα είναι πολύ καλό, είναι αυτό που λέει ο Θωμάς. Ή θα είναι όντως πολύ καλό. Ή θα είναι επικό. Και θα υπερβεί τις προσδοκίες μας και θα είναι στα τάρταρα, χάλια. Κοίταξε να δεις. Τώρα το musical είναι και περίεργο, έτσι. Είναι. Δεν αρέσει σε όλους. Και προσέξτε. Και κάποιοι. Σε κάποιους δεν αρέσει και καθόλου. Ναι, δεν λέω καθόλου musical. Υπάρχουν ταινίες, α πούμε το La La Land. Δεν ήταν άσχημο. Ταινιάρα το La La Land. Και το λέω εγώ που δεν μου αρέσουν τα musical. Ναι, ούτε με να μου αρέσουν ιδιαίτερα. Το La La Land ήταν. Και πάντα έχει να κάνει τη μουσική έχεις, έτσι. Ναι. Το να φτιάξεις μια ταινία musical και η μουσική να μην είναι καλή. Είναι από μόνο το αποτυχία. Στο La La Land όλα τα τραγούδια του ήταν καλά. Και θα είναι ένα και dark musical κιόλας. Γιατί αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο από μόνο του το Joker. Θα είναι R-rated musical. Αντρέας. Το Joker ένα μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ειδικά κάτι. Τέλος πάντων μου άρεσε πολύ όλη η ταινία, αλλά. Δεν περίμενα να βγει Joker 2 που το λέγαμε τότε που είχε βγει το Joker 1. Δεν άφηνε κιόλας η πρώτη ταινία. Ναι, αυτό. Τέλος της δεν σου άφηνε ότι θα γίνει η δεύτερη. Γιατί, ναι. Γιατί όμως, αφού ξεκίνησε ο Joker. Ναι, αλλά άφηνε. Το τέλος ήταν αλληγορικό στην τέλος ουσία. Το τέλος ήταν τέλος. Τέλος ήταν ένα τέλος το οποίο σου άφηνε και. Τώρα αυτό είναι αλήθεια, είναι όνειρο που είδε. Είναι, ναι. Τι είναι. Όταν τα έκανε αυτά ο Christopher Nolan, οι άλλοι ήταν στα βελανίδια. Έτσι. Ο Christopher Nolan κάνει άλλου είδους τέλος. Φτιάχνει το δικό σου τέλος στο μυαλό σου. Ο Christopher Nolan σου δίνει δύο επιλογές. Πάντα. Ή αυτό. Ποτέ όμως δεν σου έχει δώσει ότι. Κάτσε να δω τώρα. Όχι, το έχει δώσει. Ναι, κάτσε να δω τώρα τι γίνεται με την καινούργια ταινία. Γιατί. Το Oppenheimer, όπως λέει. Ναι. Εγώ πιστεύω θα είναι ταινιάρο το Oppenheimer. Το ακούσατε ότι έχει πει ότι έκανε αναπαράσταση.
της πυρηνικής έκρηξης χωρίς CGI. Ναι. Το λέγαμε για πλάκα, μίμη είχαμε φτιάξει ότι ήταν... Τρίτο παγκόσμιο. Αυτός ο σκηνοθέτης πραγματικά έχει κάτι. Έχει. Είναι ρε παιδιά, τώρα κακά τα ψέματα, στην εποχή του. Αν δεν είναι ο καλύτερος, στην εποχή του. Είναι ένας από τους καλύτερους. Στην εποχή του ξανά. Λέω, μου άρχισε και μου λέει Σκορτσέζι εκεί. Στην εποχή του, ο Σκορτσέζι είναι πιο παλιός. Δεν έχει κακή ταινία αρχικά. Έχει. Όχι, κακή δεν έχει. Δεν έχει. Κακή δεν έχει. Μπορεί κάτι να μη σ' αρέσει, αλλά είναι καλοφτιαγμένο. Ναι, κακή δεν έχει. Ακαταλαβαίνετε και έχει το Tenet. Το Tenet, ναι. Αλλά γενικότερα, όταν είναι κάτι είναι καλοφτιαγμένο και ο Νόλαν πάντα σου δίνει κάτι καλοφτιαγμένο. Είναι καλό. Είναι καλό. Ναι, παρένθεση. Ναι. Το Tenet δεν είναι κακή ταινία. Το Tenet, απλά για να το καταλάβεις, πρέπει να δώσεις πολλές φορές. Ναι. Πρέπει να του δώσεις πολύ σημασία. Ναι. Που για μένα είναι φάουλ αυτό. Δηλαδή, άφησε λίγο. Εντάξει, ο Νόλαν το παράκανε εκεί πέρα. Τι λέγαμε από πριν. Τη Lady Gaga, πώς την περιμένετε στην ταινία. Α, ναι. Σαν, ο Νίκος δεν μας είπε το musical, πώς τέτοιο. Ναι, εγώ θα ήθελα να το δω. Θα το βλέπα. Εμένα μου αρέσει που για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δεν ξέρω καθόλου τι θα δω στο σινεμά από μια ταινία. Ισχύει. Δεν ξέρω καθόλου, δεν μπορεί να ξέρει τι θα περιμένει. Ναι. Τίποτα, όντω. Και είναι και η εφαρμογή του musical, πώς θα το εφαρμόσει δηλαδή. Ναι, είδε, έχει μόνο ερωτηματικά. Ναι, δηλαδή. Σε όλη αυτή την αισθητική κάνει... του Joker. Ναι, δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι θα είναι μια ταινία musical όπως ήταν το The Cuts, ξέρω εγώ, ή. Πού τα χάλια. Έχει τύχει να το δω αυτό, έτσι. Ναι. Ξέρετε, σε κινηματογράφο έχει τύχει να το δω και τον. Ναι. Λέει την Gaga, συμφωνείς, σαν Harley Quinn. Δεν την έχω δει στο House of Gucci. Ναι. Μόνο εκεί έχει παίξει πάνω αλλού. Η Lady Gaga. Στο όχι, δεν τον δεν έχει παίξει με τον. Έλα, ρε. Star is Born. Μπράβο. Με τον Bradley Cooper. Ναι. Που βγήκε το τραγούδι. Έχει δίκιο, ναι. Εμένα μου αρέσει γιατί αυτή είναι όντως τρελή. Αυτή τη γουστάρω για Harley Quinn. Πιστεύω ότι μπορεί να το υποστηρίξει. Είναι όντως τρελή αυτή. Ναι, αλλά ο ρόλος της βασίζεται πάνω στο musical. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν θα διαλέγανε την Lady Gaga γιατί. Έχει υποκριτικές σχέδες με τίποτα. Λοιπόν, το κλείσαμε το θέμα της DC. Τα είπαμε όλα, ξεχάσαμε κάτι, ξεχάσαμε κάποιο project. Χρωστάω κι άλλα, μου λέει χρωστάω κι άλλα. Τελειώσαμε με DC. Θέλω να πούμε για πολύ λίγο, πολύ σύντομα, δύο λόγια που πήγαμε και είδαμε το Avatar, το 2. Ναι. Μιας και είναι τώρα τέτοιο, θέλω να μου πείτε λίγα λόγια. Ναι. Στην γιατί γελάς τώρα. Γιατί το πρώτο που έρχεται είναι πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη. Και μετά το Avatar. Και κανένα διάλειμμα για να φτιάξει. Εσείς εκεί στα Βίλντας, πραγματικά. Τι κάνετε. Ανοίξτε τα κλιμαστικά. Τι πε, η Σαχάρα τη βλέπω με την ταινία. Τι κάνετε. Αυτό που σου είπα. Τα πρώτα και μετάλλια, ρε. Αρχικά δεν με νοιάζει πώς τελείωσε η ταινία, ρε παιδί μου. Ότι έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Σωστό. Όπως και να τελείωνε, ό,τι και να τελείωνε, μου ήμουν εντάξει. Γιατί αρχικά τα visuals ήταν φοβερά. Εντάξει, μια καλή ταινία δεν την κάνουν τα visuals όμως. Ναι, ήταν με μεγάλο κομμάτι. Ειδικά όταν είναι για το Avatar. Ναι, okay. Ειδικά για το καλά, Avatar είναι πολύ αυτό σημαντικό. Ήταν δεδομένο ότι θα ήταν καλά. Και εγώ δηλαδή δεν περίμενα. Όταν είχε βγει το πρώτο Avatar, ήταν το σχολιάσαμε και ότι βγήκαμε έξω. Ότι ήταν η πρώτη κανονική 3D ταινία που ένιωθε στο 3D. Ναι, η μοναδική, δεν βγήκε άλλη ποτέ ξανά. Μακραίο. Οι άλλες που βγήκαν ήταν από μίμηση τη ταινία Avatar. Ναι, ρε παιδί μου. Το Avatar το 2 είχε. Είναι άλλο επίπεδο. Φίλε, ναι. Τα visuals ήταν φοβερά. Οι εκφράσεις, τα πρόσωπα. Σε κούρασε που ήταν 3 ώρες και 1 τέταρτο το 3D. Εμένα με κούρασε πάρα πολύ, αυτό το λέω. Η ταινία. Η διάρκεια της ταινίας δεν με κούρασε, δεν την κατάλαβα. Όχι, λέω για το 3D. Το ότι έβλεπες 3 ώρες και σε 3D. Εσύ, Θωμά, είσαι κάπου και βλέπεις μια ταινία και αναγκάζεις να φοράς κάτι στο κεφάλι σου. Και εγώ φοράγα και γυαλιά πάνω από γυαλιά. Ναι, δηλαδή θα βγάλεις το γυαλί, θα σκουπιστείς λίγο, γιατί είναι πολύ ζέστη. Δεν ξέρω αν το πάμε. Γενικότερα, παιδί μου, το 3D είναι λίγο περίεργο. Θα το βγάλεις, θα το ξαναβάλεις, θα το αφήσεις. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Αλλά ήταν η ταινία καλοφτιαγμένη, τρομερή δράση. Άφου σε κάποια φάση είχαν χωθεί. Ναι, ρε, έχει πολύ άγχος. Έχει πολύ άγχος σε πολλές δράσεις. Έχει παίξει μπαλάρα ο James Cameron. Και θα σου πω και το άλλο. Που το σκεφτόμουν όταν κάτι έβλεπα. Έφυγε κάτω από τον κάθε. Κάτι έβλεπα στο 9 Gag. Ότι ρε παιδί μου, η πρώτη ταινία βγήκε πότε το 2010. Το 9. Το 9. Έχουμε 2022. Πάμε στο 23 τώρα. 13 χρόνια. Ναι, δέθηκες και με τους πρωταγωνιστές. Δηλαδή. Σ' ένοιαζε. Το είχε κάνει ταινία. Δεν νομίζω ότι το θυμόσουν ότι είχε γίνει στην πρώτη ταινία. Εντάξει, με το. Συγγνώμη, να κάνω μια με το. Δηλαδή, εγώ. Α, δεν μπορώ, συγγνώμη. Θα σου πω εγώ. Θα κάνω σπούλ. Εγώ θα σου πω συγγνώμη. Αλλά. Όχι, εγώ θα πω. Συγγνώμη, εγώ παιδιά. Ένα. Κάτσε. Δέθηκε με όλου. Όχι, θα σου πω το άλλο. Ότι δεν τη θυμόμουν την πρώτη ταινία.
Ναι, ούτε ένας άνθρωπος που δεν την έχει δει την πρώτη ταινία μπορεί εύκολα να δει τη δεύτερη. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ, μπορεί. Συμφωνώ. Και θα δεθεί. Και εγώ δεν και θα δεθεί. Και θα δεθεί. Το πολύ σοφό το ξεκίνησε σαν. Δεν είναι spoiler, σαν αφήγηση. Ναι, ναι, έκανε. Exposition. Ναι, ναι, ταινία δεν εκμεταλλεύτηκε ότι έχει δει την πρώτη. Όχι, όχι. Έχει φίδι με του πρωταγωνιστέ, οπότε. Δόξα τω Θεώ. Όχι, γιατί ήταν πολλά χρόνια πριν. Ναι, ναι. Δηλαδή το 2000 πόσο χρόνο σου. Δύο. Φοβού, μεγαλώνεται. Σχεδόν μηδέν. Φεύγω γιατί δεν είναι τέλος όταν. Ρώτησε τον εντελώς κατά ημέρα. Nailed it. Πώς γνώρισα. Δύο. Είναι χειρότερο και το να σου πει δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Είναι χειρότερο το δύο. Δύο. Σκοτίνια στο δωμάτιο. Ήμουν δύο χρόνια 2009, ήμουν δύο χρονών. Δύο. Όντως ήταν καλή ταινία και ήταν αυτό που λέγαμε και πριν για τον Όλεν, παιδί μου. Όταν μια ταινία είναι καλοφτιαγμένη και αυτή είναι καλοφτιαγμένη ταινία. Εκτός. Και το σενάριο. Έχει δίκιο στο Θωμάτερ. Και εμένα με ενόχλησε το σενάριο. Ήταν πολύ, πολύ κλισέ. Δηλαδή τα ίδια πράγματα. Αυτό που είπα και στο Απόλα χωρίς spoil το βίντεο είναι επειδή μου ότι λες και πήρε όλα τα κλισέ που έχει βάλει σε όλες τις ταινίες μέχρι τώρα και όλα, τα πέταξε μέσα στο Avatar 2. Ναι. Το οποίο με χαλάει. Από την άλλη όμως είναι και σίγουρος ότι δουλεύουν όλα αυτά. Γιατί είναι πράγματα που τα έχει δοκιμάσει. Είναι δοκιμασμένη επιτυχία, όντως. Το Avatar 2 εννοείται να πάτε να το δείτε. Για να πάρει δίκιο, αλλά σα κουράζει, δεν πειράζει. Ναι, ναι, να πάτε τουαλέτα πιο πριν εννοείται. Ή μια πάπια. Τρεις ώρες. Αντρέας, αν σου άρεσε, δεν την έχεις δει. Θα πάμε να τη δούμε όμως. Ναι, οπωσδήποτε. 3D, MIDI, FD, Dolby Atmos, Atmos, Statmos, όλα αυτά. Αξίζει. Ε, πάμε αυτή είναι τελικά. Πού δες, πού. Στις κάνεις. Όχι, παιδιά. Δεν παίζουν κάτι. Στις κάνεις παίζουν κάτι κουτουριάρικες, δεν μόνο. Ναι, παίζουν κάτι που σηκώνονται και κάνουν και στα την κοβέλη. Ναι, έχω συνδυάσει τις κάνες με. Με πολύ κουλτουριάρικα. Θα έρθει εσύ. Συγχωρημένος. Να μας πει δύο-τρία λόγια για το. Δύο σχολεία για το όλο που θα είναι, που δεν έχουμε πει. Δύο-τρία λόγια. Δύο-τρία λόγια. Και σχολεία και δύο λόγια. Εγώ θα σου πω. Αυτό είπαμε. Έχεις τον Μπέιλ. Αρχικά πάμε στο κακό. Έχεις τον Μπέιλ. Που είναι ο Μπέιλ. Ο οποίο. Ο Μπέιλ είναι ο Μπέιλ. Άλλο από εδώ. Όπω η πρίρμη στο. Είναι εδώ, ρε παιδί μου. Είναι εδώ. Ποτέ. Και. Δεν μου τον δίνεις έτσι όπως τον θέλω, το κακό, το. Δεν του δίνεις χρόνο στην ταινία. Χρόνο στην ταινία. Κόβεις από τον Μπέιλ. Αμαρτία. Είναι από τις ταινίες που ο κακός πρέπει να είναι πρωταγωνιστής. Α, δεν ικανοποιηθείς με το κακό, Τίποτα. Όχι επειδή έφταιγε ο Μπέιλ όμως. Όχι. Όχι επειδή ο Μπέιλ δεν μου πέρασε. Κάθε φορά που ο Μπέιλ ήταν στη σκηνή, την κέρδισε. Τέλεια, σκηνή. Ναι. Εκπληκτικός, ρε. Ναι. Εκπληκτικός. Έπρεπε. Ο Γκορ σαν χαρακτήρας να έχει παραπάνω χρόνο μέσα στην ταινία και να είναι ο πρωταγωνιστής. Να πρέπει να τους πετσοκόψει καταρχάς. Να είναι για μεγάλο μέρος της θέσης που να τους πετσοκόβει. Να είναι σου δείξει και σου είπαν ότι είναι αυτός που σκοτώνει τους θεούς και αυτά. Ναι, γιατί. Τους σκότωνε έξω από την ταινία, από την κάμερα. Τους σκότωνε. Τους βλέπω νεκρούς. Δεν τον φοβήθηκε. Ενώ έχει φυσιογνωμία να τον φοβηθεί. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σαν ταινία γενικά, στο σύνολο. Αυτό που λέγαμε δηλαδή τώρα. Σε κούρασε και σένα. Ναι, και πλάκες και χαζά και αστιάκια. Συνέχεια. Ήθελα να τρομάξω από τον κακό. Και, δεν και να πιστέψω ότι υπάρχει απελπισία. Εδώ κάνανε. Εδώ ρε τους έχει πάει ο άλλος στο δικό του πλανήτη που έχουν πάει για να σώσουν τα τέτοια. Κακός, ναι. Και είναι ο Γκόρ εκεί πέρα και ποτέ δεν θέλει η ταινία εκεί του κάνει κοντινά για να φύσει. Ναι, ναι, ναι. Ο άλλος δίνει φοβερή ερμηνεία. Δίνει τα πάντα ο άλλος σαν κακός. Δίνει αυτά και είναι οι άλλοι και τον τρολάρουν. Λένε αστεία. Ναι, ναι, ναι. Είχε πολλά αστεία ρε φίλε, κάθεται και λίγο. Κάμα σοβαρή τώρα. Ας είναι μία σκηνή μόνο που να μην έχει αστεία. Είδες ποτέ τον Θόλ μέσα στην ταινία. Σοβαρό. Όχι σοβαρό. Να πονάει ή να έχει το βλέμμα της απελπισίας ότι χάνονται όλα κτλ. Εσύ συγγνώμη. Σαν παιδάκι τον είχε το Θόλ, ρε. Σαν χαζό παιδάκι σε όλη την ταινία. Ναι, ρε, με αστεία και πλάκες. Και εδώ πέθανε η. Πώς λένε η Τζέιν. Εκεί που πεθαίνει ο. Τώρα το λέμε σπόιλερ. Πες το, εντάξει, ναι, σπόιλερ. Ναι. Και εκεί που πεθαίνει στο τέλος ο Γκόρ που τελικά. Ξέρετε. Εντάξει, εκεί ήταν η μόνη σκηνή που δεν είχε τόσο αστιάκι και εντάξει, αν είχε και αυτή. Εντάξει, άμα κάνανε την ίδια σκηνή. Αν είχε και αυτή σκηνή. Ήθελε κλωτσιά στην οθόνη εκεί πέρα. Όχι, η ταινία ήταν. Να μείνει το σχήμα σου πάνω στο σινεμά. Το πανί. Wakanda Forever. Wakanda Forever. Σου άρεσε. Μεσύ, πες πρώτα. Wakanda Forever, Wakanda Forever. Μαζί το είδαμε. Μου άρεσε, απλά δεν με τρέλανε.
Mm. Μου πέρασε πολύ αδιάφορο το Wakanda Forever. Δεν μου άρεσε καθόλου που έβλεπα την. Παρόλο που παίζει ωραία τη Σούρι, δεν μπορούσα να την χωνέψω από Black Panther. Ήστερα δηλαδή από τον πρωταγωνιστή. Δεν μπορούσα να την χωνέψω. Ο Νέιμορ, σαν κακό. Να πω την αλήθεια, εμένα μου άρεσε. Την αλήθεια. Ναι, όχι, μου άρεσε. Και εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε. Εμένα η Σούρι δεν μου άρεσε. Και μου άρεσε, συγγνώμη που το σώμα του δεν ήταν τόσο γυμνασμένο. Δεν ξέρω τι, δεν του άρεσε αυτό. Μου άρεσε που δεν ήταν τόσο γυμνασμένο το σώμα του και ήταν έτσι. Επίσης τον φοβήθηκα λίγο. Σε σχέση με τους. Σου άρεσε τώρα γιατί ταυτίστηκες. Πες τον αλήθεια. Είσαι και εσύ σου περίεργο. Και εγώ μπορώ. Και θα μπει τώρα στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Και θα έπαιζε τον Νέιμορ. Αλλά όντω παραδέχομαι ότι δεν είχε τρομερέ υποκριτικέ ικανότητε. Εγώ το ξεπερνάω το σώμα. Εγώ το σώμα το ξεπερνάω. Αυτό το μαγείο που του βάλανε. Το ωμό. Από που, ναι, 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 που είναι comic accurate. Η στολή είναι άθλια. Γιατί το γράψανε μερικά παιδιά και μπορεί να έχετε και δίκιο. Ναι. Αν είναι comic accurate, δεν με νοιάζει, δεν θέλω να είναι comic accurate. Ναι, ναι, ναι. Στα comic είναι comic. Είναι, απευθύνονται σε άλλο κοινό, είναι άλλο μέσο. Ήταν σπίτι. Ναι, στην ταινία πρέπει να είναι διαφορετικό. Όντω αλλά... δηλαδή, στην αρχή τη ταινία που βγαίνει από τη θάλασσα και τον βλέπει, τώρα λες να το φοβηθώ αυτό το πράγμα. Τώρα, λες, ναι, επίση κάτι βουτιέ που κάνει, λες ότι κάνει drag and drop με ποντίκι μέσα στη θάλασσα. Τι σου άφησε, ρε παιδί μου. Τι σου άφησε, τι συνέστημα σου άφησε τώρα, ρε του Wakanda Forever. Ανάμεικτα, ποια είναι τα ανάμεικτα συνέστημα. Άρα σημαίνει ότι έχει καλά και κακά. Ναι, ναι, άκου να δει αρχικά. Δεν μου χάλασαν αυτό που έγινε με το θάνατο και του ηθοποιού, ρε παιδί. Το χειρίστηκαν σωστά, θεωρείς. Ναι, 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 το χειρίστηκαν σωστά. Εμένα να σου πω την αλήθεια, την είχα πολύ. Δεν το περίμενα. Εμένα με έπεισε η Σούρι, σαν. Και μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν έτσι. Έχει εξελιχθεί πολύ υποκριτικά η Σούρι. Καμία σχέση η Σούρι που βλέπαμε, που είδαμε στο πρώτο ισχύει αυτό. Black Panther με αυτή. Το έχει δουλέψει πάρα πολύ. Υποκριτικά ισχύει, φίλε. Έχει και παραπάνω χρόνο, έτσι. Ναι, αλλά. Σε έπεισε συναισθηματικά. Δεν με έπεισε καθόλου, σου λέω. Σαν σουπερίρωα. Όταν ήταν Black Panther δεν με έπεισε. Ναι, σαν Black Panther καθόλου. Μ' άρεσε να τη βλέπω πριν γίνει Black Panther. Όταν έγινε, δεν μ' άρεσε. Να καταλήξουμε κάπου γιατί Marvel πιστεύει. Θέλω να μου πείτε. Μια και έχουν ολοκληρωθεί όλα, τα έχετε δει καταρχάς όλα από το Phase 4. Ναι, ναι. Ρε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Ο Αντρέας, τα έχεις δει όλα. Ναι. Θέλω να μου πεις το Phase 4 της Marvel, πώς φάνηκε, να κλείσουμε με αυτό. Ναι, εντάξει, το Phase 4 είναι το χειρότερο. Phase δεν γίνεται αυτό. Με διαφορά, ε. Ναι. Είδαμε πολύ κακές ταινίες και σειρές, αλλά εντάξει, είδαμε το No Way Home και πολύ ωραία εμπειρία. Το Hawkeye μετράει στο Phase 4. Ναι, το Hawkeye μου άρεσε, ναι. Με την καινούργια Hawkeye. Ναι, πάμε δυνατά! Το Hawkeye μου άρεσε πιο πολύ το WandaVision. Σου λένε Hanley Stanfield. Oh yeah. Το Phase 4 δεν είναι. Άρα δεν. Δεν είναι. Απλά δεν. Το Phase 4, συγγνώμη πριν να πεις, πότε σταματάει, σε ποια ταινία. Έχει σταματήσει με το Wakanda Forever. Σταμάτησε με το Holiday Special Guardians που βγήκε στο Disney Plus. Καλά, καλά κι αυτό. Εγώ κοιμήθηκα σε αυτό. Δεν ήταν ωραίο. Στο τέταρτο κοιμήθηκα, ρε. Δεν ήταν ωραίο αυτό. Το έβαλα λίγο να το δω. Για ευχάριστη να περάσει, ευχαριστώ ευρώ και κοιμήθηκε. Πέρασε, ευχαριστώ ευρώ και κοιμήθηκε. Άρα τώρα μπαίνουμε από τις επόμενες ταινίες Marvel στο. Στο επόμενο phase, ναι. Λοιπόν, δεν θα είμαι κακός με αυτή τη φάση της Marvel. Να είσαι ό,τι θες να είσαι. Ναι, ναι, δεν θα είμαι κακός, όχι γιατί καταλαβαίνω. Γιατί είναι ένα σκαλοπάτι. Όταν έχεις ένα κάτι τόσο μεγάλο και το έχεις χτίσει και το έχεις τελειοποιήσει. Και τελειοποιήθηκε με το endgame. Μετά ξέρεις. Κάνεις side quest είναι αυτά όλα. Δεν είναι side quest γιατί ξεκινάει καινούριο σάγκα. Εκτός από το Spider-Man όμως το βάζω κάπου ξεχωριστά γιατί ήταν grand, ήταν μεγάλο. Ναι. Όλα τα άλλα είναι απλές ταινίες. Ναι. Οι σειρές που σου δίνουν λίγα πράγματα. Ρε ότι θα σετάρει, θα σετάρει. Απλά σαν ταινίες είναι φανερό πλέον ότι η Marvel στοχεύει στα παιδάκια και όχι στις μεγάλες ηλικίες ανθρώπους. Και εκτός από αυτό ότι δεν θεωρώ ότι η αυτή η φάση το Phase 4 είναι ότι ήταν αυτό που προσδοκούσαν να βγάλουν τα χρήματα και να ανεβάσουν ξανά το hype. Νομίζω τώρα ξεκινάει η πραγματική Marvel, αυτό που είχαμε. Εγώ πάντως είδα ότι βγήκε, δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε από κάποιον, αυτά πρώτο βλέπω πολύ έντονα, άρα από κάποιον σημαντικό πρέπει να ακούστηκε ότι η Marvel αναθεωρεί για... μετά το feedback, ναι, που πήρα από το Phase 4 και τα φέρνει όλα τα project πίσω, που όντως τα πήγε όλα τα project πίσω και στοχεύει, λέει, στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα όπως έκανα στο Phase 4. Μα ναι, ρε, απλά σου λέω, ήταν ένα σκαλοπατάκι για να φτιάξει, να σου δώσει πληροφορίες και τους χαρακτήρες που θα σου δώσει στις επόμενες ταινίες να τους έχεις ξαναδεί. Σου λέω, για μένα ήταν το διάλειμμα και μαζί με το διάλειμμα για να, ναι, γιατί θες επίσης... ένα χρόνο να επεξεργαστείς κάποια πράγματα. Δεν είχαν επενδύσει και στις ταινίες. Οι ταινίες ήταν κακοφτιαγμένες. Αυτό. Και ήταν κακοφτιαγμένες. Που δεν μας είχαν συνηθίσει. Τελείως. Και κάτι άλλο. Ξέρεις, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό που δεν το κάνανε αυτό στο Phase 3, στο Phase 2 και στο Phase 1.
ρε παιδιά, φέρετε ένα σεναριογράφο και ένα σκηνοθέτη που να έχει λίγο μεράκι σε αυτό που κάνει και λίγο ταλέντο. Είναι λες και βλέπω δημιουργούς που βγαίνουν μέσα από μηχανή παραγωγής ρέπλικες των παλιών ταινιών και των παλιών σκηνοθετών. Δεν έχουν μια ιδέα, μια πρωτοπορία, κάτι φρέσκο, κάτι τίποτα. Λοιπόν, άρα το ρεζουμέ από όλο αυτό που είπαμε. Γιατί είπαμε και για την DC, είπαμε και λίγο για τη Marvel. Αυτό που θέλω να πω εγώ τουλάχιστον για την DC είναι ότι καλή μου DC, ωραία, ξεκινάς από την αρχή. Σε παρακαλώ ότι δεν θέλουμε να δούμε μια κόπια του ενιαίου κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel. Και ευχαριστούμε, το είδαμε αυτό, το απολαύσαμε και συνεχίζουμε κιόλας να το βλέπουμε. Ναι. Έχει πάρει την κατηφόρα βέβαια, αλλά οκ. Okay. Για μένα πρέπει να το έχω πει και σε podcast αυτό, ότι να πάρει έναν διαφορετικό δρόμο. R-rated σουπερηρωικές ταινίες. Εγώ αυτό γουστάρω από την DC. Ούτως ή άλλως είναι πιο σκοτεινή η σουπερηρωές της DC από ότι της Marvel. Οπότε ταιριάζει για μένα. Εκεί πρέπει να πάει, σε αυτό πρέπει να ξεχωρίσει. Αυτό, αλλά σωστά. Με στον τρόπο. Για μένα αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνει η DC. Marvel, φτιάξτε το λίγο. Τη συνταγή της επιτυχίας δεν ξέρεις, δεν ξέρω γιατί σταμάτησες να την. Το έχουμε δει. Και τη στέλνει email, ρε. Η DC, ό,τι θέλουμε να κάνουμε. DC, best regards. Ευχαριστούμε, Mr. Thomas. Θα ακολουθήσουμε τι οδηγίες σου. Θα βγουν τώρα, ρε παιδί μου, όπως το. Αφήστε με να κάνω outro. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, όλα τα παιδιά εδώ που ήταν στην παρέα μου και ήρθαν να τα πούμε. Ευχαριστούμε εσάς όλους που μας είδατε μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε τη Surfshark που ήταν μαζί μας στο σημερινό βίντεο. Να περνάτε όλοι όμορφα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast, βίντεο, ό,τι είναι τέλος πάντων. Σπάστε, ρε.